Αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει πρόσωπο στον κόσμο, κανένα, που να έχει προβλεφθεί, να έχει προφητευτεί ο ερχομός του. Όσο και μεγάλος κι αν ήταν, σπουδαίος, επιστήμονη ή άλλο. Αυτό έγινε μόνο για τον Χριστό. Μόνο για τον Χριστό υπάρχουν, από ό,τι γνώρισα περίπου, έχω πιάσει, περίπου 25 με 27 προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη και φυσικά και από τους αρχαίους Έλληνες. Θα σας πω ορισμένες όμως. Λοιπόν, πρώτα να μιλήσουμε για τον Μωυσή. Όταν ο Μωυσής οδήγησε τον λαό του Ισραήλ στο Σινά και στην Αίγυπτο, κάποια στιγμή αναγκάστηκε να πολεμήσει με τον Μωάβ και τους Μωαβίτες. Τότε ο βασιλιάς ο Μωάβ, ο οποίος ήταν άθεος, κάλεσε έναν ειδωλολάτρη μάγο και του λέει, σου δίνω όσα θέλεις να καταραστείς τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, για να χάσουν στον πόλεμο και να νικήσω εγώ. Ο Βαλάμ, να πούμε, λέει, δεν γίνεται. Για ποιο λόγο, για να σας διαβάσω για ποιο λόγο. Ο Βαλάμ, λοιπόν, ευλόγησε τους Ισραηλίτες προφητεύοντας, ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ. Θα ανατείλει δηλαδή άστρο από τον Ιακώβ και θα αναστηθεί σκύπτρο, δηλαδή βασιλεία, από τον Ισραήλ, η οποία θα συντρίψει τα άλλα έθνη. Υπάρχει και η προφητεία του Ισαΐα. Ο Θεός μίλησε στον Ισαΐα και του είπε, πήγαινε στον βασιλέα Αχάς και πες του να μου ζητήσει ένα σημείο να κάνω, ένα θαύμα δηλαδή, για να πιστεί ότι είμαι ο αληθινός Θεός. Ο Αχάς όμως λέει, δεν το κάνω, δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Τότε ο Θεός είπε, θα το πω σε σένα, στον Ισαΐα, και θα το πεις εσύ. Και ποιο ήταν αυτό που έπρεπε να πει στον Αχάς? Ιδού η Παρθένος εν γαστρή και έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός. Αυτά γίνονται με τον Ισαΐα το 800 π.Χ. Ο Μωυσής είναι το 1200 π.Χ. Έχουμε και του προφήτη Μιχαία, ο οποίος μιλάει για ένα σχόλιο για τη Βηθλέμ, η οποία η Βηθλέμ ήταν ένα χωριουδάκι άσημο. Και λέει, «Εσύ Βηθλέμ, πατρίδα της οικογένειας Εφραθά, είσαι πολύ μικρή ώστε να συγκαταλέγεσαι ανάμεσα στις συγγενείς της φυλής του Ιούδα. Εγώ όμως θα κάνω να προέλθει από σένα εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Πανάρχια θα είναι η καταγωγή του από τα χρόνια τα παλιά». Και να πούμε κάτι για τους αρχαίους Έλληνες. Μιλάμε για τον Αισχύλον, ένα από τους σπουδαιότερους εκ των τραγικών ποιητών της αρχαιότητας. Μιλάμε για τον 5ο με 4ο αιώνα, κατεβαίνουμε, ο οποίος έχει γράψει τον Προμηθέα Δεσμότη. Ο Προμηθέας ήταν ένας τιτάνας και τι έκανε, πήγε, έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς, έτσι λέει ο μύθος, και την έδωσε στους ανθρώπους, που σημαίνει με τη φωτιά κάνουμε πολλά πράγματα. Έφερε δηλαδή, έδωσε τον πολιτισμό στους ανθρώπους. Και τότε τιμωρήθηκε από τον Δία και τον πήρανε και τον αλυσοδέσανε στον Κάφκασο. Εκεί ερχόταν ένας γήπας και το έτρωγε το ύπαρ, το σηκώτι. Εκείνο όμως ξαναγεννιότανε το σηκώτι και ξαναρχόταν και το έτρωγε. Βεβαίως αυτό δεν είναι μύθος όσον αφορά στο σηκώτι. Είναι το μόνο όργανο του ανθρώπου το οποίο μπορείς να το κόψεις και να μεγαλώσει. Ξαναγίνει όπως είναι.
είναι το αιμοποιητικό εργοστάσιο του σώματός μας. Το ξέρανε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες από τότε. Λοιπόν, και λέει τώρα, εκεί δημιουργείται ένας διάλογος. Λέει μία γυναίκα η οποία ήταν παρθένος και λέγεται Υιός, ελέγεται με ωμέγα. Ο χορός απευθυνόμενος στον Προμηθέα λέγει: «Έχω ελπίδες πως θα λυτρωθείς από τα δεσμά με δύναμη όχι λιγότερη από του Δία». Πιο δυνατή δηλαδή και από τον Πατέρα των Θεών. Τέλος, ο Προμηθέας απαντάει: «Τέλος στον δεσμό μου ακόμα δεν υπάρχει προτού πέσει ο Δίας από τον θρόνο του». Προτού φύγουνε αυτοί. Φύγουμε από τη δηλωτρία δηλαδή. Υιό λέει, ποιος λοιπόν είναι αυτός που θα σε λύσει από τα δεσμά χωρίς να το θέλει ο Δίας? Ο Προμηθέας: «Κάποιος απόγονος δικό σου πρέπει να είναι». Τι είπες, παιδί δικό μου από τα πάθη σου θα με απαλλάξει, θα σε απαλλάξει? Ναι, απαντάει ο Προμηθέας, αφού περάσουν 13 γενιές. Να σημειωθεί ότι ο σκύλος έζησε 14 γενιές πριν από τον Χριστό. Πέθανε το 455 π.Χ. Στο μεταξύ εμφανίζεται ο Θεός Ερμής και λέει στον Προμηθέα, ο Ερμής, δεν θα σας το πω όπως το αρχαίο κείμενο, θα σας πω την ερμηνεία. «Τέλος», του λέει, «αυτού του μαρτυρίου σου μην περιμένεις προτού κάποιος Θεός θελήσει να πάρει επάνω του τα πάθη τα δικά σου, αντί για σένα και στο σκοτεινό να πάει άδει και στα ανήλιαγα βάθη του Ταρτάρου». Προβλέπει πώς θα κατέβει και ο Χριστός κάτω στον Άδη και που θα διδάξει. Στην πολιτεία του Πλάτωνος, πάλι είμαστε στον 4ο αιώνα, λέει: «Αυτός που θα στείλουν οι θεοί θα απογυμνωθεί από όλα εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην έως τότε συμπεριφορά, χωρίς να αδικήσει κανέναν», αναφέρεται στον Χριστό δηλαδή, «θα δυσφημιστεί πολύ ως άδικος, ώστε να βασανιστεί για τη δικαιοσύνη και να γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας. Αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος, θα θεωρείται άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις, ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του, αφού πάθει κάτι κακό, κάθε κακό, θα καρφωθεί πάνω σε σταυρό. Και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά αφού το θέλει ο ίδιος, ας γίνει». Φοβερή προφητεία. Ο δε Σωκράτης, όταν εδικάζεται στην Ηλιαία, η Ηλιαία ήταν το μέγα δικαστήριο, μέγα, αποτελείται από 6.000 δικαστές και λέγεται Ηλιαία γιατί έπρεπε να πάνε στο δικαστήριο πριν ανατείλει ο ήλιος. Λοιπόν, στην Ηλιαία τι τους λέει? «Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον». Λοιπόν, τη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου δεν μπορούσε ένας υπερφυσικός, ένας υπεράνθρωπος ή ένας ήρωας να την πραγματοποιήσει. Μόνο ένας Θεός μπορούσε, αφού ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα συνεχώς αληστεύουν προς το κακό και στην αμαρτία. Γι' αυτό εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Στις προφητικές γραφές κατονομάζεται ρητός ότι ο Μεσσίας που θα λυτρώσει τον άνθρωπο θα είναι Θεός. Οι Εβραίοι όμως περίμεναν τον λυτρωτή ως βασιλέα του Ισραήλ. Ακόμα και οι μαθητές του Κυρίου το ρωτούσαν, συγκεκριμένα ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, αδέρφια: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία του Ισραήλ?» Θα γίνεις δηλαδή βασιλιάς μέσα σε αυτόν τον καιρό που είσαι εδώ παρόν, για να πάρουμε κι εμείς
θέσεις, ένας εκ δεξιών και άλλος εκ ξεβονίμων. Αιώνας πριν από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, στην Παλιά Διαθήκη, ο ψαλμός διαρωτάται «Τι εστιν άνθρωπος, ότι ημιμνήσχει αυτού ο Κύριος ή Υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτε Αυτόν». Αναφορά δηλαδή σε αυτό στον άνθρωπο ότι υπάρχει στη μνήμη του Θεού ή ακόμη ότι ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο και φροντίζει γι' αυτόν, είναι δηλωτική του ενδιαφέροντος του Θεού για την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για μας που μας αγαπάει. Γι' αυτό έστειλε τον Υιό Του να μας σώσει. Αλλά εκεί όπου αποβαίνει η κατάδειλη σημασία του ανθρώπου ως θεοίκυλου χρήματος, το χρήμα, με το χρήμα εννοούμε την αξία. Θεοίκυλο είναι το θεόμορφο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι θεόμορφος και για τούτο έχει αξία. Και για αυτή την αξία ο Θεός ενδιαφέρεται και πάντοτε με ρημνά δια μας. Η Θεία Πρόνοια με ρημνά για τον άνθρωπο. Είναι η σάρκωση λοιπόν του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ο πρώτος της Τριάδος, δηλαδή ο Πατήρ, ευδοκεί και ο τρίτος, το Άγιο Πνεύμα, συνεργεί στην ανθρώπιση του Θεολόγου. Με το θεοπρεπές αυτό σχήμα, σύνολη η Αγία Τριάδα συμμετέχει στην οικονομία του Χριστού με κέντρο αναφοράς πάντα το πρόσωπο του ανθρώπου. Τόσο λοιπόν σπουδαίος είναι ο άνθρωπος. Έτσι, το ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος αδυνατούμε να το σταθμίσουμε. Μπορούμε όμως να υπολογίσουμε το μέγεθος και την αξία του από τις θεωτικές πράξεις σε σχέση με την κατασκευή και τη διάσωσή του, τη σωτηρία του δηλαδή. Αυτό που καταλαβαίνουμε για τον Θεό είναι ότι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Παράξενο αυτό. Κι όμως έτσι είναι. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Είναι ακατάληπτος. Έχουμε όμως έναν άλλο τρόπο για να τον προσεγγίσουμε. Ποιο? Την πίστη. Μόνο με την πίστη. Γιατί η λογική δεν μπορεί να το συλλάβει. Είναι υπερλόγων ο Κύριος. Η Αγία Τριάδα, τρία δηλαδή πρόσωπα, είναι μέτοχοι αυτής της ουσίας, είναι ομόμουσια και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι, προϋπάρχουν απάντα και τα τρία. Να σας πω ένα παράδειγμα, από μία πηγή τρέχει το νερό και χύνεται σε γίτη και σχηματίζει ποτάμι. Αμέσως με την γίτη υπάρχει και το νερό, αμέσως υπάρχει και το ποτάμι. Άμα νερό, άμα πηγή, άμα ποτάμι, άμα νερό. Αν δεις ότι η γη είναι άδεια, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει νερό, δεν υπάρχει πηγή. Όλα λοιπόν είναι ομοούσια και είναι υπαρκτά απαρχής. Ο Χριστός προσέλαβε σάρκα. Δεν μπήκε σε σάρκα. Εδώ είναι η λεπτομέρεια, γιατί δεν μπήκε δηλαδή μέσα σε ανθρώπινη σάρκα, αλλά την σάρκα την ανθρώπινη την προσέλαβε, την πήρε εκείνος. Και τούτο γιατί ο Χριστός, ο Θεός, προϋπάρχει του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να προσλάβει τη θεότητα. Η θεότητα προσλαμβάνει, είναι ο μεγάλος μαγνήτης που τραβάει τον άνθρωπο. Και η κένωση που λέμε, το άδειασμα αυτό του Χριστού, η ταπείνωση, είναι η σμίκριση. Μικραίνει ο Χριστός για να χωρέσει στα σπλάχνα της Παναγίας. Η Παναγία είναι και το Χριστό και ανώδυνα και άφθορα. Γι' αυτό και ο Θεός μας αποκαλύφθηκε για να μας συναντήσει. Άρα η πίστη μας είναι βιωματική εμπειρία αυτής της συναντήσεως. Η πίστη μας δεν βασίζεται σε ιδέες και συλλογισμούς που επινόησαν κάποιοι φιλόσοφοι, αλλά σε εμπειρικά γεγονότα. Οι Απόστολοι τι έλεγαν? «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, ο εθεασάμεθα και εχείριση μόνο ψηλάφισαν». Αυτά διδάσουμε. Ό,τι είδαμε, ό,τι πιάσαμε, ό,τι το παρατηρήσαμε. Έχουμε δηλαδή εμπειρία
χειροπιαστά πράγματα. Δεν μιλάμε για ένα φάντασμα. Μέσα σε αυτό λοιπόν την περίπτωση και στον κόσμο των παράξενων της εποχής εκείνης και των αμαρτωλών, ειδών ο κτίστης, γράφει ο Μιλωδός, ο λίμενον τον άνθρωπο, να χάνεται δηλαδή ο άνθρωπος, να καταστρέφεται, τον άνθρωπον χερσίνον επίση, αφού τον έκανε εκείνος, κλίνας ουρανός κατέρχεται τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων όσοι ούτε. Κλείνει τους ουρανούς, χαμηλώνουν οι ουρανοί προς τη γη και η Παρθένος Μαρία ουσιώνει, του δίνει ανθρώπινη ουσία του Χριστού. Σαρκούται δηλαδή ο Κύριος. Εδώ ο Θεός, ενώ είναι άπειρος και απερίγραπτος, έγινε πεπερασμένος και περιγραπτός. Πεπερασμένος σημαίνει αυτός που έχει τέλος. Πέρας είναι το τέλος. Έχουμε εμείς αρχή και τέλος. Γέννηση και θάνατο. Έγινε και αυτό ο Θεός, χωρίς να αποβάλει τη θεότητά του. Αναζήτησε τον άνθρωπον εκεί που κατάντησε, στην αμαρτία και στον θάνατο. Άρα, επέλεξε να σαρκωθεί από αγάπη. Ο Κύριος που έγινε νήπιο για τη σωτηρία μας, αποτελεί το κατεξοχήν πρόσωπο της ταπείνωσης, το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η κάθοδός του ομοιάζει με τους σταλαχτίτες και τους σταλαγμίτες. Εδώ είναι ένα λίγο παράξενο παράδειγμα. Θα έχετε πάει σε σπήλαιο προφανώς, ίσως εδώ. Υπάρχουν οι σταλαγμίτες που είναι από πάνω. Στάζει η στάλα, το νερό, το οποίο περιέχει μέσα ασβέστη ή άλλα άλατα και άλλες ουσίες και πέφτει κάτω στη γη. Η σταλαγματιά αυτή που πέφτει στη γη σχηματίζει και εκείνη ένα επίμηκες σαν κοντάρι. Αυτό είναι ο σταλακτήτης. Ο σταλαγμίτης είναι από πάνω και ο σταλακτήτης. Ύστερα από εκατομμύρια χρόνια αυτά άπως είναι, συναντιόνται και ακουμπάνε. Έτσι λοιπόν ο Θεός σιγά σιγά στάλα ήρθε και λέει, τη νύχτα του Χριστουγέννου τα στάγματα, αυτά τα σταλαγματιές, άγγιξαν το ένα το άλλο και ενώθηκαν ατρέπτος και αναλυώτος, αδιαιρέτος και ανσυχήτος. Η κραυγή η δική μας για τη σωτηρία μας γίνεται εισακουστή από τον Θεό πλέον. Ήρθε για να μας χαρίσει όχι μια πλαστή ψεύτικη ειρήνη, αλλά να μας γνωρίσει την εσωτερική ουράνια ειρήνη και την απουσία ταραχής που κατακτά όποια ψυχή ακολουθεί τις θεϊκές εντολές. Και τούτο προς τούτο στάλθηκε ο Γαβριήλ για να αποκαλύψει την παγκόσμια σωτηρία στον άνθρωπο, για να φέρει στον Αδάμ την βέβαιη αποκατάστασή του. Θα δούμε. Στάλθηκε δηλαδή στην Παναγία ο αναμάρτητος άγγελος προς την αναμάρτητο Παναγία. Η Παναγία δεν είχε αμαρτίες προσωπικές. Η μόνη της αμαρτία ήταν το προπατορικό αμάρτημα εκ κληρονομίας. Όλοι το έχουμε αυτό. Προς τούτο όμως αποτριώνεται, έμεινε μέσα στο ιερό ώστε να καθαριστεί και να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο να την αποκαθάρει παντελώς για να μπορεί να δεχθεί τον καθαρό Χριστό. Το καθαρό δέχεται το καθαρό. Δηλαδή αυτό που είναι καθαρό δέχεται το καθαρό. Το βρώμικο δεν μπορεί να δεχθεί το καθαρό. Αισθάνθηκε όπως και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έτσι. Για να αναγγείλει τον ήλιο της δικαιοσύνης, όπως ονομάζεται ο Χριστός. Στάλθηκε για να δείξει αυτόν που κάθεται σε θρόνο αλλά και σε σπηλιά. Ιδού η ταπείνωση. Με τον ασώματο χαιρετισμό που έδωσε ο Γαβριήλ στην Παναγία, έβλεπε να σωματώνεται μέσα της ο Χριστός, ο άνθρωπος. Πεδίο γέγονε. Δεν ακολούθησε δηλαδή αυτήν την ροή που έχει ο άνθρωπος κατά τη σύλληψη της γυναικός.
ένα οάριο το οποίο γονιμοποιείται από ένα σπέρμα το ζωάριο, το ανδρός, και δημιουργείται το πρώτο κύτταρο. Τότε αρχίζει η τμήση, δηλαδή γίνεται, αφού είναι στρογγυλό, γίνεται σαν οκτάρι, κόβεται, γίνονται δύο κύτταρα. Εκείνα πάλι κόβονται, γίνονται τέσσερα. Και αρχίζει και πολλαπλασιάζεται αυτό, λέγεται, όχι αριθμητική, γεωμετρική, γεωμετρικός πολλαπλασιασμός, όλα διπλά, διπλά, και σιγά σιγά μορφούται το τέκνο μέσα. Περίπου κατά τον 8ο μήνα αρχίζει τα κύτταρα και παίρνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ποιο θα γίνει η καρδιά, ποιο θα γίνει η μάτι, ποιο θα γίνει η πόδι, χέρι κτλ. Λοιπόν, αυτό δεν το ακολούθησε η Παναγία, διότι δεν είναι εξπέρματος, δεν είναι εξανδρός. Άρα κατευθείαν έγινε παιδί, το οποίο μεγάλωνε κανονικά επί 9 μήνες. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο διάλογος που έγινε με την Παναγία, το γνωστός, που λέγεται πώς εγώ, που είμαι άπειρος ανδρός, πώς θα κάνω ιό. Και έτσι είπε, ας πούμε, εκ πνεύματος Αγίου, πνεύμα Θεού επινεύσει επί σε. Αυτά τα λέει ο άγγελος, δηλαδή η Θεοτόκος άκουσε μία γλώσσα που δεν γνώριζε. Δεν ήταν γλώσσα ανθρώπινη, ήταν αγγελική. Τούτο σημαίνει ότι ο διάλογος έγινε μέσα σε ένα μυστήριο, στο μυστήριο της θεώσεως της Παναγίας. Εκείνη τη στιγμή θεώθηκε, δηλαδή κατά χάρη έγινε θεά και εκείνη. Οι άγγελοι κατά οικονομία Θεού παίρνουν ένα ιδιαίτερο σώμα και μεταδίδουν αυτό το θέλημα του Θεού με μια μυστηριώδη έκφραση. Είναι αδύνατο να παραστήσει κανείς τι προσέφερε η γέννηση του Σωτήρου στον κόσμο. Δεν βλέπω και την ώρα όμως. Η Αγία εκείνη η νύχτα αποτελεί σταθμό και ορόσημο των δύο κόσμων. Ο ενανθρωπής σας Κύριος έγινε ο ιδρυτής μιας καινούργιας τάξεως στον κόσμο, μιας καινούργιας ζωής μεταξύ των ανθρώπων. Το πνευματικό μεγαλείο της ανθρωπότητος που παρουσιάζει η ιστορία 20 αιώνων, σε αυτή τη νύχτα έχει την πηγή του. Εκείνο που ονομάζουμε πνεύμα αυτοθυσίας, ιδανική σύλληψη του σκοπού της ζωής, γεννήθηκε αυτή τη νύχτα στη Βηθλέμ. Ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς, για να γίνουμε κι εμείς όμοιοι με εκείνον. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ιδού ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Σταματά ο νους του ανθρώπου και ολιγιά, πώς μπορεί κανείς να εξιχνιάσει τα ανεξιχνίαστα. Έτσι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέει σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Δηλαδή εμείς που έχουμε σάρκα η οποία πεθαίνει. Λοιπόν, πρέπει να σιωπήσουμε, διότι αυτά είναι θέματα θεϊκά. Ο το Πατρί και το Υιό και Αγίο Πνεύματι συμπαρεδρεύονται, είναι σύνδιες έδωσης του ίδιου θρόνους, δηλαδή εκένωσε αυτόν μορφή δούλου λαβών. Τι να πει κανείς και τι να λαλήσει. Η εκένωση όμως αυτή του Χριστού, να το ξέρουμε, δεν εξαντλείται μόνο στα σκηνικά της φάτνης και του σταυρού. Δηλαδή βλέπουμε τη φάτνη και λέμε ο κόσμος πώς τον δέχτηκε, τι τόσα φτώχεια και τέτοια. Δεν είναι μόνο αυτό η ταπείνωσή του. Δεν είναι μόνο αυτό η κένωσή του. Η κένωσή του είναι ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, η οποία ήταν και αμαρτωλή, και για να την εξαχνίσει, να την εξαγιάσει. Έγινε άνθρωπος και για ποιο άλλο λόγο? Γιατί εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε, να αντικρίσουμε το μεγαλείο της θεϊκής θεότητας. Και ήρθε, έγινε όμοιος με εμάς για να σώσει το όμοιο. Ακόμη αν θυμάσαι τη μεταμόρφωση, έγινε μια μεταμόρφωση του Κυρίου, δεν άλλαξε, φωτίστηκε ένα μέρος της δόξης του Κυρίου που είναι φως, άκτιστον φως, αυτό έλαμψε
Και αυτό ακόμη δεν μπόρεσαν οι μαθητές να το αντικρίσουν και έπεσαν πριν κάτω. Ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Λοιπόν, έπεσαν κάτω πριν. Όπως και ο Μωυσής. Ζήτησε να δει, ποιος είσαι Κύριε, θα πάω σε Εβραίος. Τι θα πω, ποιος είσαι. Και του λέει, ο Ον, ο υπάρχον. Θέλω να σε δω όμως. Δεν μπορείς να με δεις, να με αντικρίσεις, θα πεθάνεις. Αλλά θα περάσω, του λέει, και θα σε κρύψω λίγο από μια τρύπα και εκεί θα με δεις τα οπίστια μου. Και έτσι έγινε. Δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να το αντικρίσουμε το Θεό. Ακόμη και στους Εβραίους όταν παρουσιάζεται, πήγαινε ως νέφος, πότε ως άβρα, πότε ως δυνατός αέρας επάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, εκεί έμενε και πήγαινε ο Μωυσής και συνομιλούσε με το Θεό. Δεν μπορεί να το δει κανείς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τι έγινε. Έγινε θεάνθρωπος. Η αμαρτία, η δική μας, έκανε εθνητή την ανθρώπινη σάρκα. Αλλά όταν ο Θεός την εφόρεσε, ξαναπήρε την πρώτη της καθαρότητα και την αυθασία. Με τη γέννησή του ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Ιράδος, δεν ήρθε για πρώτη φορά στο είναι, στην ύπαρξη δηλαδή. Προϋπήρχε, όπως και ο Πατήρ, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Η γέννησή του από την Παρθένο είναι γέννηση σαρκή. Μόνο αυτό η Μαρία του έδωσε, την σάρκα της, η ανθρωπότητα δηλαδή. Δηλαδή ο Θεός γεννήθηκε μόνο κατά την ανθρώπινη φύση του. Η γέννηση αυτή δεν σημαίνει φυσικά ότι η Μαρία ήταν θεά. Όχι, άνθρωπος ήταν. Η γέννηση του Θεού και Λόγος ήταν γέννηση κατά σάρκα, όπως και ο θάνατος του. Ήταν θάνατος του Υιού του Θεού εν σαρκή και όχι θάνατος της απαθούς θεότητος. Η θεότητα δεν δέχεται θάνατο. Είναι απαθής, δεν παθαίνει, δεν πάσχει. Ο Χριστός με τη γέννησή του μας δείχνει μια καινούρια κτήση, μια καινούρια δημιουργία, ένα νέο κόσμο. Ποια είναι αυτή η νέα κτήση? Είναι, προσέχει, η δημιουργία του νέου Αδάμ, του νέου ανθρώπου, του σακοθέντους Χριστού που θα ανακαινήσει την παλιά κτήση, την παλιά δημιουργία του Θεού με την άπειρη συγκατάβαση και αγάπη Του και την απίστευτική ένωσή Του. Θα προσέξουμε κάτι. Η παλιά δημιουργία του Θεού ήταν η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας. Για τον Αδάμ παίρνει λάσπη και του δίνει φύσημα με το οποίο δημιουργείται η ψυχή. Δεν του έδωσε ένα κομμάτι της ψυχής του, όχι, αλλιώς θα είμαστε αναθάνατοι. Του δίνει φύσημα, πνοή, η οποία έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ψυχή. Και τι κάνει μετά? Παίρνει από την πλευρά του, δεξιά πλευρά του Αδάμ, παίρνει την και κάνει την Αδάμ. Αυτό είναι ανάπλαση πλέον, άλλος τρόπος γέννησης. Δεν έχουμε εδώ σπέρμα, δεν έχουμε κοίηση. Εδώ όμως στην Παναγία έχουμε κοίηση. Άνοιξε σπέρματος όμως. Η παλιά δημιουργία ήταν μια δημιουργία το ίδιο παράδοξη και θαυμαστή. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ εκ του μη όντος, πλάθοντάς τον με χώμα και δίνοντάς του πνοή ζωής. Έτσι και την Εύα. Όταν λέμε εκ του μη όντος σημαίνει όχι εκ του μηδενός, διότι ό,τι προέρχεται από το μηδέν καταλήγει στο μηδέν. Αλλά ο άνθρωπος ήταν στην πρόνοια του Θεού πολύ πριν γίνει ο κόσμος και τα λοιπά. Τον είχε συλλάβει στο νου του και ήταν ως μη ον, σαν να μην υπήρχε. Και όταν επλάστηκε τον κάνει υπαρκτό, τον κάνει, να το πούμε, να μπορείς να τον αγγίξεις, να τον δεις, να τον μιλήσεις. Η δημιουργία λοιπόν έγινε χωρίς σπέρμα, η πρώτη, και κοίηση. Και δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία των υπολείπων ανθρώπων. Στη δημιουργία του Αδάμ έχουμε την πρώτη και ανεπανάληπτη πλάση του ανθρώπου. Στη δημιουργία της Εύας, μία ανάπλαση ανθρώπου. Σε αυτή την ανάπλαση συνεργάζεται ο Θεός με την Παναγία, τον τελειότερο εκπρόσωπο του ανθρώπου. Στην πλάση του ανθρώπου δεν ρώτησε τον άνθρωπο,
ο Θεός. Στην ανάπλασή του όμως από την Παναγία ρωτάει για τη σωτηρία του. Και αν δεν έπαιρνε τη συγκατάβαση της Παναγίας, δεν θα επενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Συνείνεσε η Παναγία, είπε ναι. Με συγχωρείτε λίγο, μπλέκω, γιατί θεωρώ τώρα να λέμε για τα Χριστούγεννα, για τα φωτάκια, τα δέντρα και τα σπήλαια και τα λοιπά, είναι πεδαρεώδη αυτά. Όχι ότι δεν είναι ωραία και τα απορρίπτω, χρειάζονται για αυτά, ναι, δίδουν την ατμόσφαιρα. Αλλά στο μία είναι να κατανοήσουμε τι έχει κάνει ο Θεός για μας, ας πούμε, και τι βάθος και ύψος έχει η πίστη μας. Ο Θεός, όπως πήρε παλιά τη σάρκα του Αδάμ και δημιούργησε την Εύα, έτσι τώρα παίρνει τη σάρκα της Παναγίας μας και δημιουργεί τον Χριστό, χωρίς σπέρμα αλλά με κοίηση. Εκεί έγινε αιτία, είπα η Εύα, για να πέσουμε στην αμαρτία. Εδώ τώρα η νέα Εύα γίνεται αιτία για τη σωτηρία μας. Γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Εκεί ήταν ο Αδάμ, τώρα είναι ο νέος Αδάμ για τη σωτηρία μας. Η κοίηση, αυτό είναι που έχουμε τώρα εμείς. Έτσι, μια παρθένος γίνεται μητέρα. Το σπουδαιότερο όμως και τελείως παράδοξο, απίστευτο και αφάνταστο, είναι ότι μια παρθένος γίνεται μητέρα Θεού. Φοβερό. Μητέρα Θεού. Αυτό δεν το διανοήθηκε κανείς. Πολλοί είπανε ότι ο άνθρωπος με αυτά που κατέκτησε είναι Θεός. Κανένας όμως δεν είπε ότι ο άνθρωπος γεννά Θεό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος λοιπόν γεννά το Θεό και ο Θεός έρχεται να γίνει άνθρωπος και το σπουδαιότερο να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ο Αδάμ γνώριζε πόσο τον αγαπούσε ο Θεός και όμως τον παρήκουσε. Ο Χριστός ενώ εγνώριζε την αχαριστία και αγνωμοσύνη των ανθρώπων, γνώρισε την ανυπακοή τους, γεννιέται κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες, γνωρίζει την καταδίωξη και την προσφυγιά ως βρέφος για να σωθεί από τον Ηρώδη, και στο τέλος, αφού κηρύσει και ευεργετήσει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι το σταυρώνουν, το διαπομπεύουν, το χλεβάζουν, δείχνουν κακία και εκείνους του συγχωρεί και παρακαλεί ως άνθρωπος τον πατέρα του, «Κύριε, μη να παραβλέψεις την κακία τους αυτή και τη διαφθορά. Κύριε, μη στήσεις αυτούς την αμαρτία ταύτη». Αυτό ήταν βέβαια το οποίο μετέπισε τον ληστή. Όταν άκουσε αυτό το πράγμα, λέει, «Μα παιδιά, αυτός υποφέρει, το σταυρό να το κάνουν και λέει να τους συγχωρήσεις. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος αυτός. Αυτός είναι Θεός». Και τότε μετεμελήθηκε, λέει, «Μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Το βλέφος της Βηθλεέμ είναι ο σωτήρας του κόσμου. «Διημάς ευτόχευσε όν και εμείς εκείνου πτωχία πλουτίσαμε. Έγινε Υιός του ανθρώπου για να γίνουμε εμείς Υιοί του Θεού. Έγινε αδύναμος για να μας δυναμώσει. Τυλίχθηκε στα σπάργανα για να μας απαλλάξει από τα δεσμά της αμαρτίας. Έγινε μικρός για να μας κάνει μεγάλους. Έγινε πτωχός για να μας κάνει πλούσιους. Ήλθε κλαίγοντας στον κόσμο για να στεγνώσει τα δικά μας δάκρυα». Ο Θεός με την ανθρώπισή Του απέδειξε στον κόσμο την οδό της ταπείνωσης που δεν ευτελίζει αλλά ανυψώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τα Χριστούγεννα, γιορτή της ενανθρώπισης του Θεού, είναι ταυτόχρονα και η γιορτή της θεώσεως του ανθρώπου. Η εσάρκωση του Θεού δεν είναι κάτι που έγινε πριν 2.000 χρόνια και χάθηκε και έμεινε και ξεχάστηκε. Τα έργα του Θεού δεν μοιάζουν με τα έργα τα ανθρώπινα. Είναι διαχρονικά, είναι αιώνια, μένουν παντοτινά. Ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και Ιησούς αιώνας. Γι' αυτό πάντα λέμε «σήμερον ο Χριστός γεννάται, σήμερον ο Άναρχος άρχεται, η Παρθένος σήμερον των υπεριούσεων τύχτων» κτλ. Αυτό φανερώνει την διαχρονικότητα. Βασική λοιπόν αιτία της σωτηρίας του ανθρώπου είναι να δει ο άνθρωπος με τα πνευματικά του μάτια το Θεό.
μπορεί να το δει υπό μορφή θεανθρώπου. Λείπαν οι μαθητές, «Κύριε, δείξε μη τον πατέρα», είπε ένας εκ των μαθητών. Και λέει ο Χριστός, «Ο αιωρακός εμέ, αιώρακε και τον πατέρα». Να το λοιπόν, ήθελες να αντικρίσεις τον Θεό, εδώ είμαι. Δεν μπορούσες αλλιώς να τον αντικρίσεις, είμαι εγώ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η γέννηση του Χριστού δεν διαφημίζεται. Τώρα μπούμε σε άλλο χώρο, το πώς εορτάζουμε εμείς. Το βράδυ των Χριστουγέννων με τις αγγελικές και τις αγγελοφάνειες ή και τον αστέρα, με τη μετοχή των βοσκών, με τη μετοχή των μάγων κτλ. Όλα αυτά δεν είναι διαφήμιση, είναι γεγονότα και οφείλουμε να τα λέμε. Αυτοί μόνον οι οποίοι ήσαν άξιοι, οι μάγοι, και μάγοι μην πάρετε το με την έννοια του μάγου όπως έχουν οι μαύροι, μάγος προέρχεται από το μέγας, αυτό σημαίνει μάγος. Ήσανε μεγάλοι, ήσανε αστρονόμοι, όχι αστρολόγοι, που λένε τύχες, παραμύθια και τα λοιπά. Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί ήσανε ικανοί, ήσανε οι ευλογημένοι, όπως και οι απλοί βοσκοί, να γνωρίσουν τη γέννηση του Χριστού. Όλοι οι άλλοι δεν γνώριζαν, ήσαν ανυποψίαστοι, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Και ο Ηρώδης και εσύ, δεν ξέραν. Γι' αυτό είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μέσα από εξωστρέφειες και φωτοχυσίες και τους καλοπισμούς ή τις εμποροπανηγύρες μπορούμε να προσεγγίσουμε τα θεία πράγματα. Ο τρόπος αυτός δεν μας βοηθά. Η σιωπή, η διαπροσωπική σχέση και η αγαθή προαίρεση της καρδιάς μας είναι τα βασικά προαπαιτούμενα της μετοχής μας αυτά. Αν ήταν ο Ιωσήφ εδώ, ο ίδιος ο προστάτης της Παναγίας, τι θα μας έλεγε? Να τι θα μας έλεγε. Τι έκανα εγώ, θα μας έλεγε. Τι έκανε. Αποδέχθηκε τα πάντα. Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Με σιγή, με αγαθή διάθεση και πολύ ταπείνωση. Έτσι, αν με τούτον τον τρόπο προσέλθουμε στο μυστήριο της γέννησης, τότε θα εννοήσουμε εμπειρικά τα περινόητα και θα ερμηνεύσουμε σωματικά τα βιωματικά ανερμήνευτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο οι άνθρωποι από τις αρχές Δεκεμβρίου γίνονται πολύ άσχολοι, περιμένοντας τη μεγάλη μέρα, δεμένη οικογένεια που να μην κινείται, ψώνια και τα λοιπά, καταστήματα. Έχουμε ταβέρνες, έχουμε ρεβεγιόν, έχουμε ταξίδια εξωτερικά, χίλια δυο πράγματα. Θόρυβος δηλαδή, φώτα, δεξιώσεις, διασκεδάσεις και βάλε. Μέσα σε όλα αυτά ερωτώ, πού είναι ο Χριστός? Πού γεννήθηκε, στη Φάτνη? Πού είναι? Η εποχή μας έβγαλε τα Χριστούγεννα έξω από τη σπηλιά της Βηθλεέμ. Τα μετέφερε στους τόπους διασκέδασης και στα ρεβεγιόν. Έτσι όμως πώς και πού θα βρούμε τον μικρό Χριστό, σε ποια Φάτνη, σε ποια ταβέρνα, σε ποιο ρεβεγιόν? Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και βρήκε τον κόσμο πεσμένο στο βούρκο, την αμαρτία. Και έπειτα από 2.000 χρόνια χριστιανική ιστορίας, ο κόσμος εξακολουθεί να ζει μακριά του. Δεν τον αγκάλιασε, δεν τον λάτρεψε. Μπορεί να τον δοξολογούμε σε μαρμαρένιους ναούς. Μπορεί να κάνουμε δωρεώς. Η καρδιά μας όμως βρίσκεται μακριά του. Τα φετινά Χριστούγεννα που με λαχτάρα περιμένουμε, θα βρουν και πάλι τις καρδιές μας γεμάτες με σκέψεις και απασχολήσεις που δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Πού έρχεται στην ταλέπορη γη να μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Ο Χριστός επιθυμεί να μπει μέσα μας, αλλά υπάρχει χώρος? Αλλού οι επιθυμίες, αλλού τα έργα μας. Ο Χριστός έρχεται να γεννηθεί για όλους, αλλά θα γεννηθεί στα κανάλια, αλλά δεν θα γεννηθεί στα κανάλια της τηλεόρασης που προβάλλουν άλλα αστέρια.
όχι τον Μέγα Αστέρα. Δεν θα γεννηθεί στην πολυτέλεια και στο μίσος, γιατί ο Θεός είναι απλότητα και αγάπη. Όσο συλλογίζουμε τη γέννηση του Σωτήρος, νιώθω κάποια συμπόνια για τον μικρό Χριστό. Είναι προσωπικά αυτά. Τι υποδοχή ήταν αυτή που το έκαναν? Δεν βρέθηκε γι' αυτόν ούτε μια θέση σε μια γωνιά σπιτιού. Αλλά σήμερα, από τότε πέρασαν 2020 χρόνια, βλέπω με τη φαντασία μου την εξής εικόνα. Ο μικρός Χριστός με πιάνει από το χέρι και με οδηγεί στη νύχτα των Χριστουγέννων ανάμεσα στις πολυκατοικίες της πόλης. Παντού αναμένα φώτα, επίσημα γεύματα, χαρούμενοι άνθρωποι, όλα χαρούμενα. Μόνο ο Χριστός είναι λυπημένος. Χριστέ μου ρωτώ, εσύ ανήμερα της γέννησής σου, γιατί είσαι θλιμμένος? Είναι θλιμμένος γιατί και σήμερα, ύστερα από 20.000 χρόνια, σε αναρρύθμιτους ανθρώπους, με αναρρύθμιτες οικογένειες, επαναλαμβάνει την περίπτωση της Βηθλέμ. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία θέση στην καρδιά των ανθρώπων. Ας μην γελιόμαστε. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, πολύχρωμα κεράκια, δώρα, όλα αυτά είναι άψυχα, κούφια, εξωτερικά. Αν λόγω της αμαρτωλής μας ζωής δεν δεχόμαστε στην καρδιά μας τον Χριστό. Χίλιες φορές αν γεννηθεί και δισεκατομμύρια φορές αν γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλέμ, μέσα μας αν δεν γεννηθεί είμαστε χαμένοι για πάντα. Ας σκεπτόμαστε. Γέννηση του Χριστού σημαίνει ριζική αλλαγή, αναγεννημένη ζωή. Αν δεν μας συγκλονίζει το μήνυμα αυτό, τότε υπάρχει κίνδυνος μέσα στους στολισμένους και φωταγωγημένους δρόμους να γιορτάσουμε Χριστό, Χριστούγεννα, χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα είναι κυρίως μια προσωπική συνάντηση με το Θείο Βρέφος, μια εγκάρδια υποδοχή στην ταπεινή φάτνη της καρδιά μας. Τα δικά μας δώρα που θα τον προσκυνήσουμε στη γιορτή του, τη γενέθλια, πρέπει να προέρχονται από τον πλούτο που με τη δική του πτωχία αποκτήσαμε εμείς. Αμήν και σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα.